Αφήστε μας μόνους με τη Δεσποινίδα Βάιλς. Παρακαλώ, καθίστε, Φρόιλαϊν. Φαίνεστε ταλαιπωρημένοι. Όσο να είναι. Τέσσερις μέρες στο υπόγειο δεν μπορώ να πω ότι με υπερπίθηκαν. Λυπάμαι πολύ. Βλέπετε, έτυχε να λείπω κι εγώ από το Βερολίνο. Είδατε ατυχία. Πάντως τα όργανα που σας χτύπησαν θα τιμωρηθούν. Ο, δεν με χτύπησαν. Με τρέλαναν όμως τις ερωτήσεις. Ύστερα, τι φταίνε τα καημένα τα όργανα. Όργανα είναι. Παίζουν το σκοπό που θέλει ο μαέστρος. Τα εσές, Φροϊλάι, δεν είναι υπέρ της βίας. Α, ναι. Τα καημένα. Κι εγώ τα είχα πάρει με κακό μάτι. Είναι φυσική η πικρία σας. Προσωπικά πιστεύω ότι εσείς είστε εντελώς αθώα και ανήκαν να κάνετε οποιοδήποτε κακό. Γι' αυτό για το επεισόδιο που έγινε, αυτό το αιματηρό επεισόδιο, εσείς ασφαλώς δεν έχετε καμία ευθύνη. Αυτό να λέγεται. Γι' αυτό σας κάλεσα. Για να σας πω ότι είσαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Τότε να μην σας κρατάω άλλο. Χαίρετε. Μια στιγμή. Το μόνο που θέλω από εσάς πριν φύγετε είναι να μου πείτε δύο λέξεις. Ευχαρίστως. Πού κρύβονται ο Βίλι και ο συνεργάτης του. Ποιος συνεργάτης του. Αυτός που σκότωσε τους τρεις δικούς μας. Ποιος είναι, ξέρετε. Ιδέα δεν έχω. Εγώ όταν έγινε το επεισόδιο που λέτε, ήμουνα στο καμπαρέ. Τα γεγονότα τα έμαθα μόλις τέλειωσε το νούμερό μου και αμέσως μετά ήρθαν τα όργανά σας και με συνέλαβαν. Ειλικρινά, δεν ξέρω ούτε που κρύβεται ο Βίλι, ούτε για το συνεργάτη του. Με πιστεύετε, δεν είναι έτσι? Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, ένιωσα συμπάθεια για εσάς, Φρόιλαϊν Βάις. Καλοσύνη σας. Θα έλεγα μεγάλη συμπάθεια. Μεγάλη καλοσύνη σας.